Μα του λέει ξεκινάμε μια διάθεση τύπου να σε αποχαιρετήσω και σου πω καλό καλοκαίρι. Αλλά δεν είναι ακόμα ώρα. Όχι, είναι λίγο νωρίς. Λίγο νωρίς. Εντάξει, έχουμε βγάλει τα πλάνα μας εμείς για τις διακοπές μας. Αλλά το σημερινό θέμα θα μπορούσε να είναι και τύπου αποχαιρετιστήριο. Οδηγίες για το καλοκαίρι που θα ναι, ψηφίσουμε μέχρι... για λίγο μόνους. Αλλά δεν θα είναι αποχαιρετιστήριο τελικά. Ναι. Πώς θα δουλέψουμε με τον εαυτό μας στο κομμάτι που το δουλεύουμε μόνοι μας. Ναι, εμείς στην καθημερινότητά μας, ποια είναι έτσι αυτά τα πραγματάκια που μπορούμε λίγο να κάνουμε για να αρχίσουμε να μας καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο και είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Έτσι που το λες ακούγεται απλό, ευχάριστο και... Απλό δεν είναι. Ναι, ούτε ευχάριστο πολλές φορές ίσως, Μπορεί και να είναι, αν το δούμε με μία έτσι ματιά περιέργειας, να μας γνωρίσουμε λίγο περισσότερο. Μπορεί να είναι και ευχάριστο. Έτσι, με μια ματιά περιέργειας να μας γνωρίσουμε λίγο περισσότερο. Είναι πολύ περιέργεια, λοιπόν, σε ρωτάω. Από πού θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία? Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε ποια απλά καθημερινά πράγματα συνηθίζουν να μας δημιουργούν πολύ έντονα συναισθήματα, δυσφορία δηλαδή. Και ξεκινάμε από τα πολύ απλά, όχι από τα πολύ σοβαρά. Ο σύζυγός μου, για παράδειγμα, με κρίνει και εγώ θυμώνω. Αυτό είναι ίσως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για να το πιάσουμε από την αρχή. Ένα πολύ απλό πράγμα μπορεί να είναι το... Κάποιοι άνθρωποι, για παράδειγμα, νιώθουν, έχουν άλλα συναισθήματα, για παράδειγμα, τους πάρει κάποιος τη θέση περιμένοντας την ουρά. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να θυμώσουν πάρα πολύ με αυτό. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να νιώσουν αδικημένοι με αυτό. Δηλαδή, μπορεί να συμβούν πάρα πολύ απλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, τα οποία δεν δικαιολογούν τη δυσφορία που εμείς στην πραγματικότητα νιώθουμε. Okay. Δεν μπορεί να πάμε σπίτι μας μετά και να το κουβαλάμε. Ένας οδηγός, για παράδειγμα, στον δρόμο που μας έβρισε, που μας μίλησε άσχημα. Αυτό, Ανδριανή, κάθε άνθρωπος να το μεταφράσει τελείως διαφορετικά. Για κάποιον θα είναι αδιάφορο, κάποιος άλλος θα θυμώσει, κάποιος άλλος θα νιώσει αδικημένος, κάποιος άλλος θα νιώσει πληγωμένος. Η ίδια ακριβώς κατάσταση προκαλεί τελείως διαφορετικά συναισθήματα στον κάθε άνθρωπο, ανάλογα με το ποια θέματα έχει άλυτα. Οπότε εδώ ερχόμαστε να παρατηρήσουμε τα μοτίβα μας, δηλαδή ποιες συμπεριφορές ανθρώπων στην καθημερινότητά μας, ποιες καταστάσεις μας δημιουργούν έντονη δυσφορία. Και αυτό μπορεί να ξεκινήσει και από την πρώτη καλημέρα μας, από το πώς ξεκινάμε απλά τη μέρα μας μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, με τους ανθρώπους της οικογένειάς μας. Δηλαδή η συμπεριφορά του συντρόφου, του παιδιού μας, που μπορεί να είναι δύστημη κάθε πρωί. Και αυτό εμείς να μην το έχουμε εντοπίσει, αλλά να είναι μια αιτία που να μας φορτίζει αρνητικά και να το κουβαλάμε όλη την ημέρα. Ναι. Δηλαδή κάτι τόσο απλό, η γκρίνια του παιδιού το πρωί απλό. Για το σχολείο π.χ. Κάτι τόσο απλό, το ότι το παιδί μου γκρινιάζει το πρωί και μένα όλο αυτό νιώθω να με πιέζει πάρα πολύ, ναι, να με στρεσάρει πάρα πολύ, να μου δημιουργεί μια ένταση την οποία παρατηρώ, χρειάζεται να το παρατηρήσω, ότι τελικά το κουβαλώ πολύ περισσότερη ώρα μέσα στη μέρα από ό,τι στην πραγματικότητα θα δικαιολογούνταν από το ίδιο το γεγονός. Και αυτό είναι γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουν αυτοί που μας παρακολουθούν, το πω η πραγματικότητα, σημαίνουν κάποια γεγονότα. Το πώς εγώ τα μεταφράζω έχει να κάνει με το ποιος είμαι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ένα κλασικό παράδειγμα. Έχω πει επανειλημμένα στο σύζυγό μου να μην πετάει τις κάλτσες του κάτω. Και οι κάλτσες ξυπνάω και αυτό το πρωί και είναι κάτω πεταμένες. Το γεγονός είναι ότι οι κάλτσες είναι πεταμένες κάτω. Ενώ εγώ το είπα. Αυτό κάθε γυναίκα ή κάθε άνθρωπος θα το μεταφράσει τελείως διαφορετικά. Η μία θα σκεφτεί, κοίτα πόσο ανέστητος είναι. Βέβαια, πάντα όταν εγώ του μιλάω αδιαφορεί για μένα. Δεν τον ενδιαφέρω. Πότε τον ενδιαφέρει? Και βλέπεις, αρχίζεις εκεί και χτίζεις και θυμώνεις. Ναι. Μία άλλη γυναίκα μπορεί να μην θυμώσει από αυτό, μπορεί να αποστασιοποιηθεί, να αρχίσει να απομακρύνεται με μικρά τέτοια γεγονότα. Η μία μπορεί να θυμώσει, η άλλη μπορεί να αρχίσει να απομακρύνεται. Αφού αδιαφορείς για μένα και άρα εγώ δεν είμαι σημαντική για σένα, αρχίζω και απομακρύνομαι. Το γεγονός είναι ένα, οι κάλτσες είναι πεταμένες κάτω.
Και μία άλλη μπορεί καν να μην μπει στον κόπο να ασχοληθεί. Να πει, εντάξει, μου εντάξει. Έτσι είναι αυτό. Να ασχοληθεί. Ή μία άλλη μπορεί να γυρίσει να πει, Κρίση, πάλι κάτσε κάτω. Μάζεψέ τη. Παλαιρία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ίδιο ακριβώς πράγμα πολύ διαφορετικά θα το πάρει και θα το ερμηνεύσει και θα το μεταφράσει μέσα το κάθε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Δηλαδή, λίγο να σταματήσουμε, όχι για να το διαχειριστούμε, μπορούμε και πάλι να θυμώσουμε, να παρατηρήσουμε ποια εξωτερικά πράγματα μας δημιουργούν έντονα συναισθήματα. Μικρά. Mm-hmm. Πολύ μικρά. Από εκεί ξεκινάμε. Και τα άπλυτα πιάτα. Τα άπλυτα πιάτα είναι άπλυτα πιάτα. Για κάποιες γυναίκες πάρα πολύ συχνά, εκεί τα άπλυτα πιάτα είναι μια πηγή τεράστιου άγχους. Εκεί από κάτω λοιπόν μπορεί να είναι ότι τα άπλυτα πιάτα φωνάζουν, δεν τα καταφέρνεις ποτέ να είσαι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν επειδή χρειάζεται να σταματήσουμε για να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς που μας προκαλεί. Εμείς τι κάνουμε. Βλέπουμε τις πεταμένες κάλτσες κάτω, θυμώνουμε, παίρνουμε το θυμό μας, τον κουβαλάμε για όση ώρα τον κουβαλάμε μέχρι να μαζέψουμε το επόμενο στοιχείο που αποδεικνύει πόσο πολύ αδιαφορεί για μένα. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι αρχίζουμε και στηβάζουμε στοιχεία. Οπότε είναι ένα πρώτο σε πολύ... Σε ένα σενάριο πολύ... που εμείς όμως έχουμε πλάσει, δεν σημαίνει ότι στην είναι δικό μας σενάριο. Ισχύει. Αυτό που κάνει ο εγκέφαλός μας τι είναι. Όταν, αν ας πούμε το κάναμε εμείς, αυτό μας λέει ας πούμε ο σύζυγός μας, ότι δίπλα στον υπολογιστή δεν θέλω να αφήνεις ρε παιδί μου τον καφέ σου γιατί φοβάμαι μη χυθεί. Mm. Και το κάνουμε και το ξανακάνουμε. Και μας πει ρε παιδί μου δεν σου είπα και θα του πεις το ξέχασα. Όταν το κάνουμε εμείς, τίνουμε, η σκέψη μας να είναι να μένει σε αυτά τα γεγονότα ότι το ξέχασα. Όταν το κάνει ο άλλος, απλώνουμε. Μας αρέσει αυτό, να πλάθουμε αυτό το πράγμα. Η σκέψη λειτουργεί έτσι. Και το κάνουμε όλοι αυτό, γυναίκες. Σχεδόν όλοι, ναι. Όταν εμείς οι ίδιοι θα κάνουμε κάτι, θα δώσουμε την ερμηνεία με βάση αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, ότι εγώ το ξέχασα, συγγνώμη το ξέχασα, ενώ όταν το κάνει ο άλλος, τίνουμε να το αποδίδουμε σε ποιότητες του χαρακτήρα του. Είναι ανέστητος, αδιαφορεί, του μιλάω και δεν τον ενδιαφέρει, δεν μ' ακούει, ποτέ δεν μ' ακούει. Αυτό τίνουμε να το κάνουμε όλοι, γιατί τίνει ο εγκέφαλός μας, η σκέψη μας να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ματούλα, μπαίνουμε λοιπόν στην πρώτη φάση αυτού του παιχνιδιού σε εισαγωγικά, του να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας και να αρχίσουμε να τον δουλεύουμε. Το πρώτο βήμα είναι απλά να παρατηρήσουμε. Να χωρίς παρατηρήσω. Να κάνουμε κριτική και να αναλύσουμε γιατί και πώς και κάποτε. Καθόλου. Πια 10 μικρά πραγματάκια μέσα στην καθημερινότητά μου, επαναλαμβανόμενα κάθε μέρα, εμένα τίνουν να μου δημιουργούν δυσκολία, δύσκολη συναισθηματική κατάσταση. Δυσφορία. Αυτό. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτό το βήμα, Ανδριανή, μπορεί να χρειαστεί να πάρει πάρα πολύ καιρό. Αυτό που οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν χρειάζεται να καταλάβουν είναι ότι το κάθε βηματάκι χρειάζεται να μείνουμε καιρό σε αυτό. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό να κάτσεις λίγο, να σταθείς αντί να μπεις σε αυτόν τον αυτόματο πιλότο του ή επιτίθεμαι ή απομακρύνομαι ότι σταματώ και παρατηρώ. Τι είναι αυτό τώρα που μου συμβαίνει. Mm. Είναι απλά εκεί τα πιάτα. Και εγώ νιώθω το άγχος μου να κορυφώνεται. Μα είναι τα πιάτα, αλλά το άγχος μου κορυφώνεται. Τι γίνεται εδώ. Mm. Χρειάζεται να σταματήσουμε αυτόν τον αυτόματο πιλότο της σκέψης που έχει εκπαιδευτεί, την έχει εκπαιδεύσει ο καθένας μας να θεωρεί διαφορετικά πράγματα ψυχολογική απειλή. Για έναν άνθρωπο, οι κάλτσες κάτω είναι μια ψυχολογική απειλή. Η ψυχολογική του απειλή είναι ότι εγώ είμαι ασήμαντος, γι' αυτό ο άλλος δεν μ' ακούει. Και θυμώνω για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Αυτό λοιπόν έχουμε εκπαιδευτεί ο καθένας μας για άλλα πράγματα να το κάνει αυτόματα. Πώς λοιπόν εγώ θα αρχίσω να αλλάζω αν δεν σταματήσω αυτόν τον αυτοματισμό για να παρατηρήσω τι είναι αυτό που κάνω. Τι είναι αυτό που κάνω. Είναι ένα πρώτο βήμα πολύ σημαντικό και ίσως χρειαστεί να μείνω πάρα πολύ καιρό εκεί. Και ποτέ δεν σταματάει βρε Ματούλα, άμα το καλώς σκεφτείς. Όχι. Γιατί σε αυτή τη φάση της ζωής μας μπλοκάρουν και μας ορίζουν συγκεκριμένα πράγματα. Ακόμα και αν εκπαιδευτούμε να μείνουμε και να είμαστε παρατηρητικοί, δεν σημαίνει ότι τα εντοπίσαμε, λυθήκανε. Προχωράμε σε μια φωτισμένη ζωή. Αυτόματα, σε φάση... λίγο, όμως, ανακουφίζεσαι. Ναι, αλλά σου μένει η ιδιότητα αυτή, η ικανότητα αυτή, το ταλέντο αυτό και το έχεις μαζί σου σε όλη τη ζωή. Οπότε, πάντα θα μπει στη φάση, στη θέση του παρατηρητή, να δω τι μου συμβαίνει τώρα. Γιατί εγώ νιώθω τι έτσι. Τι συμβαίνει, και ναι. Πάμε παρακάτω. Τι συμβαίνει. Χρειάζεται, γιατί είναι ένα πρώτο πολύ πολύ βασικό βήμα ότι αντί να βυθιζόμαστε μόνιμα, επαναλαμβανόμενα, σαν το χαμστεράκι στην ίδια κατάσταση, βγαίνουμε έξω από αυτό
και παρατηρούμε τι είναι αυτό που κάνουμε που μόνιμα μας δυσκολεύει. Μα το λέω αυτά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που ουσιαστικά είναι η ιστορία της ζωής μας μέχρι να πάρουμε χαμπάρι και να πούμε ότι αυτό είναι, άρα δεν μ' αρέσει, ίσως πρέπει να το αλλάξω. Προφανώς δεν συμβαίνει αυτό που λέμε όλοι μεταξύ μας. Μα πάλι εμένα μου ούτυχε αυτό το πράγμα. Μα πάλι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μα πάλι την ίδια κατάσταση θα κληθώ να αντιμετωπίσω. Δεν έρχεται από μόνη της αυτή η κατάσταση. Με έναν τρόπο την έχουμε βάλει εμείς να λειτουργεί για μας με αυτόν τον τρόπο. Η συναισθηματική μας κατάσταση που έχει, πώς να σου πω, που έχει εκεί πέρα με κάποιο τρόπο ριζώσει, έχει μεγαλώσει, είναι αυτή που δημιουργεί και μεταφράζει εξωτερική πραγματικότητα. Είναι τα φίλτρα μας. Δεν είναι... τον ίδιο άνθρωπο εγώ μπορεί να τον αντιπαθήσω πάρα πολύ και ένας άλλος άνθρωπος να τον συμπαθήσει πάρα πολύ. Ναι. Τι σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος ή αυτός ο άνθρωπος είναι απέσιος τύπος. Άλλα στοιχεία συλλέγω εγώ. Έτσι. Εάν εγώ έχω μία βάση ότι οι άνθρωποι προδίδουν, συλλέγω όλα τα στοιχεία, δηλαδή ειδικεύω και μαζεύω μόνο τα στοιχεία που μου αποδεικνύουν τη θεωρία μου. Και αυτό πολύ σοφά το κάνουμε γιατί ερχόμαστε να μας προστατεύσουμε από αυτόν τον άνθρωπο που προδίδει, άρα εμείς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Αλλά εκεί μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο γιατί χάνουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Ωραία. Πώς μπορούμε να διευρύνουμε λοιπόν την αντίληψή μας και ως προς τον εαυτό μας και ως προς τις καταστάσεις γύρω μας? Ωραία. Παρατηρητικότητα. Παρατηρητικότητα. Το δεύτερο είναι τι συνέστημα μου δημιουργεί εμένα αυτή η κατάσταση. Συνήθως αυτό που θα πεις αυτό, ναι, θύμωσα γιατί πέταξε πάλι τις κάλτσες κάτω. Ναι. Τι ένιωσα, θύμωσα. Δεν είναι το δικό μου. Τι είναι κάτω από αυτό το συνέστημα? Τι δικό μου? Νιώθω προδοσία? Είναι αυτές, αυτό που κάνει ο άνθρωπός μου, είναι αυτό που έκαναν πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου και με έκαναν να νιώθω ότι δεν ακούγομαι? Νιώθω αδικία? Mm-hmm. Νιώθω στεναχώρια? Ο θυμός πάντα είναι μάσκα. Από κάτω έχει άλλα συναισθήματα. Τι νιώθω, αλλά το συνέστημα, όχι νιώθω θυμό για τον άλλο που πέταξε τις κάλτσες. Εγώ ψάχνω το δικό μου το συνέστημα. Ωραία, τι είναι κάτω από αυτό? Θέλει αυτό, πολύ ειλικρίνεια αυτό, έτσι. Ειλικρίνεια και το κάνουμε, ναι, μόνοι μας. Τι νιώθω προδομένος, τι νιώθω αυτή τη στιγμή εγώ ο ίδιος για τον εαυτό μου, τι μου προκαλεί αυτή η πράξη εμένα? Νιώθω ότι δεν είμαι σημαντικός, ότι δεν αναγνωρίζομαι, ότι οι άνθρωποι μαζί μου είναι χάριστοι, ότι ό,τι και να κάνω ποτέ κανείς δεν θα το επιβραβεύσει, ότι η φωνή μου δεν ακούγεται. Mm. Τι είναι αυτό που σε μένα, το δικό μου το συνέστημα, πώς εγώ με βλέπω σαν άνθρωπο μέσα από αυτό που κάνει ο άλλος? Οπότε έχω να πω μετά στο δικό μου το συνέστημα. Ποιο είναι το δικό μου το συνέστημα για τον εαυτό μου? Της Ματούλας για τη Ματούλα, όχι της Ματούλας για τον Νίκο. Της Ματούλας για τον εαυτό της. Τι νιώθω? Γιατί πάντα από κάτω είναι... Τι είναι κάτω από το άγχος? Φαντάζω ότι αυτά τα συναισθήματα είναι σαν καπάκι. Ναι. Το άγχος, η δυσφορία από κάτω είναι τα σοβαρά μας άλλη τα ζητήματα. Mm. Και χρειάζεται έτσι πολύ ωραία λίγο να το κάνουμε έτσι το καπάκι, να το ανοίξουμε και να δούμε τι είναι εκεί από κάτω. Και αν δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ και αν δεν έχουμε καθόλου καλλιεργημένη την αναγνώριση των συναισθημάτων. Mm-hmm. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου που δεν έχουν τα εργαλεία να το κάνουν. Δεν μπορούν να αντιληφθούν δηλαδή ότι αυτό που εμείς τώρα λέμε, αυτό που νιώθουν σαν θυμό, από κάτω ενδεχομένως είναι η μη αποδοχή τους από κάποιους ανθρώπους ή η απόρριψή τους. Δεν ξέρουν να το ονοματίσουν, δεν το έχουν κάνει ποτέ με τον εαυτό τους αυτό. Mm. Εκεί πάλι χρονός, το κλειδί. Εκεί χρειάζεται, εάν ξεκινήσω από τη βάση ότι αυτό που εγώ μεταφράζω είναι μια δική μου μετάφραση και έλα να δούμε εδώ, Ματούλα, με τον εαυτό μου, παρέα, τι μου δημιουργεί εμένα αυτό, έχουμε μπει αμέσως σε μια άλλη κουβέντα με τον εαυτό μας. Δεν έχει ότι ο άλλος μου το προκάλεσε. Ο άλλος ήταν ένα ερέθισμα. Ναι. Εγώ, γιατί, ας πούμε, ο άλλος με αδικεί. Εγώ γιατί εξαναγκάζω τον εαυτό μου, αφού με αδικεί? Γιατί εξαναγκάζω τον εαυτό μου να κουβαλά μια δυσφορία? Δηλαδή, αν δεν με αδικούσε, τι θα έκανα? Αν εγώ κουβαλάω την αδικία αυτή που έχω υποστεί σαν μια δυσφορία και την κουβαλάω μέρες, αφού με αδίκησε, γιατί δεν πάω παρακάτω? Ναι. Δηλαδή, αν δεν με αδικούσε, τι θα συνέβαινε? Έπεφτα στα πατώματα, τι θα γινόταν εκεί πέρα? Οπότε χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η μετάφραση είναι ατομική. Mm. Είναι προσωπική
και είναι μέσα από τις εμπειρίες μας. Όταν αρχίσουμε, ωραία, εγώ θύμωσα με αυτό, εγώ τι νιώθω. Ποια συναισθηματική κατάσταση μου δημιουργεί, είναι σαν ένα puzzle. Τι συναισθήματα τώρα έχει εδώ μέσα. Έχει φθόνο, έχει ζήλια, έχει... Γιατί είναι και αυτά τα συναισθήματα. Τι έχει, έχει ανηφόρια. Πάρα πολύ όταν τα αποδεχτούμε αυτά τα συναισθήματα. Ότι ναι, εγώ έτσι νιώθω, γιατί νιώθω, τη ζηλεύω τη ματούλα. Γιατί θα ήθελα πολύ να είμαι στη θέση της. Θύμωσα κάτι μου έκανε και από κάτω βράζει όλο αυτό το πράγμα που είναι ναι, αυτά τα επέσχυντα τα συναισθήματα. Αλλά αφού τα νιώθω, πειράζει να τα παραδεχτώ στον εαυτό μου. Άμα αυτό τα παραδεχτώ, νομίζω λίγο κατευθείαν καλμάρω. Είναι σπουδαίο, γιατί η προϋπόθεση για να δουλέψουμε με τον εαυτό μας είναι ότι είμαστε μαζί με τον εαυτό μας, όχι απέναντί του. Αν δεν είμαστε σύμμαχοι, αυτή η δουλειά δεν μπορεί να γίνει. Όντας απέναντι, κρίνοντας, επικρίνοντας, όπως ίσως πάρα πολλοί άνθρωποι στη ζωή μας το έκαναν κατά τη διάρκεια της πορείας μας, σίγουρα δεν μπορώ να δουλέψω με τον εαυτό μου όντας απέναντι κι εγώ σαν κριτής. Ξεκινάω όντας δίπλα μου, γιατί μόνο εμένα έχω στο κάτω-κάτω. Όσο εγώ και αν στεναχωριέμαι και αν λυπάμαι και όσο και αν νομίζω ότι ίσως αυτό κάτι προκαλέσει στους άλλους, στην πραγματικότητα εγώ είμαι αυτός που τα βιώνω όλα αυτά. Και μόνο εγώ ξέρω τη βαρύτητα όλο αυτό που συμβαίνει μέσα μου. Μόνο εμένα έχω και χρειάζεται και πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα και να είμαι μαζί μου και να δείξω και την προθυμία να με διευκολύνω. Γιατί και αυτό, Ανδριανή μου, δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή τον εαυτό μας. Χρειάζεται, νομίζω είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή, γιατί μου αξίζει να με διευκολύνω. Χρειάζεται αυτό να το απαντήσω πολύ πολύ συγκεκριμένα. Γιατί εμένα είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση της ζωής μου να μου δείξω καλοσύνη. Γιατί είναι σημαντικό επιτέλους εγώ να κάνω ένα μικρό βήμα για να βγω από αυτή την κατάσταση. Γιατί μου αξίζει κάτι καλύτερο στη ζωή, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Όλο αυτό το δύσκολο που συμβαίνει, το έχω ζήσει, το έχω ξαναζήσει. Μήπως μου αξίζει να κοιτάξω, μήπως υπάρχει και κάτι πέρα από αυτό. Δηλαδή χρειάζεται εκεί να έρθω, να χτίσω την προθυμία μου, να με διευκολύνω. Ναι. Αυτό, Ανδριανή, έχει να κάνει με την αυταξία. Και την αυταξία είναι μια δουλειά που ακόμα και αν κανένα γύρω μου δεν έχω να μου καθρεφτίζει το πόσο σπουδαίος είμαι, ακόμα και αν είμαι ένα τίποτα, ότι παρόλα αυτά εμένα μου αξίζει τουλάχιστον εγώ να είμαι μαζί μου. Αυτά δεν είναι απλά ερωτήματα. Δηλαδή και είναι και διαφορετικές οι απαντήσεις για τον κάθε άνθρωπο ανάλογα τι κατάσταση βιώνει. Δηλαδή αυτά που λέμε εδώ σήμερα είναι πολύ γενικά πράγματα. Έχει τώρα ο καθένας να τα πάρει και να τα κάνει, να δει πώς θα ταιριάζουν στη δική του την περίπτωση. Αλλά η ερώτηση γιατί μου αξίζει ενεργοποιεί αυτόματα την αίσθηση ότι «Α, αξίζω τελικά κάτι καλύτερο, μήπως υπάρχει και κάτι άλλο». Πέρα από αυτό που ζω επαναλαμβανόμενα τόσα χρόνια, που μοιάζει σαν να γυρνάω συνέχεια γύρω-γύρω-γύρω από τον εαυτό μου. Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο. Εκεί αυτόματα έχεις σταματήσει και έχεις δώσει ένα μήνυμα ότι θέλω να κοιτάξω προς μια άλλη κατεύθυνση. Είσαι μαζί μου σε αυτό, αλλά μαζί μου, δίπλα μου εκεί, με τρυφερότητα, με βαβάλισμα, με φροντίδα. Εκεί δίπλα μου, βράχος, αλλά δίπλα μου. Να έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Είμαστε επικριτικοί, είμαστε δύσκολοι, είμαστε κακή παρέα, κακή φίλη. Ναι, γιατί δυστυχώς έχουμε εκπαιδευτεί ότι με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε. Όλο το σύστημα. Αλλάζουμε ότι αν θέλεις να αλλάξεις. Οι γονείς δεν το λένε πολύ συχνά. Που μιλάνε πολύ, ας πούμε, αυστηρά στα παιδιά τους ή τουλάχιστον οι παλιότερες γενιές. Μα για το καλό σου τα λέω. Υπάρχει εκεί από κάτω μια πεποίθηση ότι αυτό είναι για το καλό. Ότι αν θέλω το καλό του άλλου, δεν θα του χαϊδέψω τα αυτιά. Ναι. Θα του πω την ομοία αλήθεια. Ξεχνά όμως κάτι. Ότι αυτή η ομοία αλήθεια δεν είναι η αλήθεια, είναι δική μου η αλήθεια. Ναι. Την ομοία αλήθεια θέλουμε να πούμε στον εαυτό μας. Πιανού όμως την αλήθεια. Τη δική μας την αλήθεια όμως. Δηλαδή, εκεί έχουμε μπερδέψει, τα έχουμε κάνει λίγο. Έχει γίνει ένα κουβάρι. Ένα κουβάρι. Ενώ λες ότι θα είμαι αυστηρός, δεν του λες και την αλήθεια του εαυτού σου. Μένεις στο ότι είμαι θυμωμένος. Και θα δει αυτός θα του κάνω εγώ. Το γιατί είμαι θυμωμένος, αρνούμαστε να το δούμε ή το καλύβουμε, το κλείνουμε, λέμε ψέμα. Ότι είσαι απλά θυμωμένος. Ούτε νιώθεις αποτυχημένος, ούτε νιώθεις το χ συνέστημα ή το ψ συνέστημα, το οποίο είναι δευτερεύον. Γιατί εσύ δεν θα νιώθεις έτσι.
Και τελείωσε εκεί η κουβέντα. Ναι, έχουμε εκπαιδευτεί να το κάνουμε αυτό. Πάμε αυτόματα και το κάνουμε αυτό. Δηλαδή γι' αυτό εκεί χρειάζεται πολύ επανεκπαίδευση και δεν είναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι, ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι απλό. Το να αρχίσω δηλαδή εγώ να μάθω, να συλλέγω και άλλες πληροφορίες πέρα, για παράδειγμα από αυτές που μου επιβεβαιώνουν πόσο χάλια είναι η ζωή μου. Θέλει πολύ μεγάλη εκπαίδευση να αρχίσω να συλλέγω σιγά σιγά και στοιχεία που ίσως λένε μήπως δεν είναι τόσο χάλια. Τελικά. Εγώ δεν είμαι τόσο χάλιας. Ναι, μήπως ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου και μου κάνει το αυτό και το άλλο και το παράλληλο και έχω χιλιάδες πράγματα να πω. Μήπως τελικά αυτός ο άνθρωπος δεν μου έχει φερθεί σε όλες τις φάσεις της ζωής μου άσχημα και χάλια. Μήπως. Εκεί μιλάμε πλέον ότι αρχίζεις, παίρνεις το βλέμμα σου και πας και αρχίζεις και προσπαθείς να συλλέξεις άλλες πληροφορίες που αυτές αρχίζουν και φτιάχνουν μια άλλη πραγματικότητα. Mm-hmm. Και δεν θέλουμε να αρχίσουμε, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε τη γενικότερη εικόνα. Ναι. Όχι μόνο ένα κομματάκι του πάζλ που λέει ότι η ζωή είναι χάλια, οι άνθρωποι με προδίδουν, κανείς δεν με θέλει, είμαι αποτυχημένος, τίποτα ποτέ στη ζωή δεν θα αλλάξει, οι άνθρωποι δεν με αναγνωρίζουν. Ωραία. Όλα αυτά τα χάλια συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Ναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να τα αλλάξω. Οι επιλογές είναι δύο. Ή κάθομαι σε αυτή την κατάσταση ή στρέφομαι προς τα μέσα, παρατηρώ τι είναι όλο αυτό που μου συμβαίνει σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση, είμαι δίπλα μου και βλέπω αυτό το μικρό το σοδά πραγματάκι που μπορώ εγώ να κάνω. Το μικρό. Γιατί ξέρεις γιατί δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε, γιατί κάνουμε άλματα οι περισσότεροι, δηλαδή θυμώνουμε και μετά λέμε όχι, η ζωή μου είναι πάρα πολύ καλή. Έχω όλα τα καλά. Έχω τη δουλειά μου, έχω την υγεία μου, έχω τα παιδιά μου, έχω τον άντρα μου, αγαπάει. Δεν θα ξαναθυμώσω. Άλμα. Αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Γιατί νιώθουμε άλλα πράγματα στην πραγματικότητα. Αυτά τα άλλα χρειάζεται να δούμε από κάτω σιγά-σιγά. Αν κάνεις άλμα, πισωγυρίζεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Αυτό δεν σε βοηθάει. Δεν μπορείς να το υποστηρίξεις εκεί όχι. Που το έχεις στάσει. Είναι όχι. Άσε που μπαίνει και απογοήτευση στη μέση, γιατί ξαναγυρνάς τα προηγούμενα και λες, μα εγώ είχα την πρόθεση να τα δω θετικά, αλλά δεν μπορώ να τα δω θετικά τελικά. Άρα δεν είναι θετικά. Κάπως έτσι. Ναι, ή εγώ δεν τα καταφέρνω. Γι' αυτό είναι και μια τεράστια παγίδα όλο αυτό με τις θετικές σκέψεις. Ναι. Είναι μια τεράστια παγίδα που έχει πέσει όλα ο κόσμος. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Είναι λίγο φασισμός αυτό, ότι όλα πρέπει να είναι καλά δεν και να είμαστε σίγουροι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ένας άνθρωπος μέσα από θετικές δηλώσεις, τις οποίες είναι κούφια λόγια που το ίδιος δεν μπορεί να τα πιστέψει, να αλλάξει. Καμία περίπτωση. Και έρχονται και άνθρωποι να νιώθουν ότι είναι ανίκανοι να το κάνουν, γιατί να υπάρχει αυτή η τεχνική και εγώ το κάνω και πάλι δεν αλλάζω. Άρα ή η κατάστασή μου είναι ανίατη, η περίπτωσή μου, ή εγώ είμαι ανίκανος. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται, ειλικρίνεια στον εαυτό μας και χρόνος. Χρόνος. Για να γίνει όλο αυτό που μου περιγράφεις, δεν γίνεται δύο μέρες με συνταγή γιατρού. Πρέπει να είναι κομμάτι της ζωής μας. Δηλαδή να αφιερώνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας μέσα στην ημέρα, στο τίποτα πρακτικό. Και έλα να δούμε, ρε παιδί μου, Αντριανούλα, τι έγινε σήμερα, πού ζορίστηκες, τελικά τι ένιωσες εκείνη τη στιγμή που τσακώθηκες με τη Ματούλα και θύμωσες. Τι ήταν αυτό που πραγματικά σε πείραξε μέσα σου. Και, φαντάζομαι και έτσι ιδιαίτερα, πρέπει να γίνεται εσωτερικός διάλογος. Όταν αυτό παρακολουθούμε να είναι μοτίβο. Δηλαδή για πράγματα που είναι επαναλαμβανόμενα. Που επαναλαμβανόμενα μας δυσκολεύουν. Επαναλαμβανόμενα. Και αν χτυπήσουμε σε τοίχο, δηλαδή δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, δεν μπορούμε να, όχι να ερμηνεύσουμε, να διαβάσουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα από ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που μας προκαλεί ένα τέτοιο μοτίβο. Εκεί ο ειδικός νομίζω είναι η λύση. Ναι, η είναι η λύση, αλλά Ανδριανή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Αυτό μπορεί όχι αμέσως, αλλά αν καθίσουμε εκεί πέρα, δηλαδή ότι εγώ πήγαινα με το αυτοκίνητό μου και ο οδηγός με έβρισε. Και ωραία, εγώ θύμωσα πάρα πολύ και νιώσα πάρα πολύ αδικημένος. Αλλά όλο αυτό τι συμβολίζει για μένα, αυτός ο οδηγός τι συμβολίζει, ποιους ανθρώπους στη ζωή μου, ποιες καταστάσεις στη ζωή μου. Αυτόν που έρχεται βία και προσπαθεί, ας πούμε, με μία βρισιά να με αναγκάσει να κάνω αυτό που θέλει. Αυτόν που έρχεται κάτι, αυτό που χρειάζεται να καταλάβει. Όλοι έχουμε συμβολισμούς. Δηλαδή, αυτός που με βρίζει στο δρόμο και μου προκαλεί ένα συνέστημα, κάτι συμβολίζει για μένα. Έχει ένα σύμβολο. Μπορεί να συμβολίζει όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν βίαιοι και παρεμβατικοί στη ζωή μου. Και επειδή ακριβώς αυτό είναι ένα άλυτο ζήτημα, θα έρθω εγώ και θα το κουβαλήσω μέχρι το τέλος της μέρας
και θα σκέφτομαι γιατί να μου το πει εμένα αυτό και με ποιο δικαίωμα μου το είπε εμένα αυτό, ναι. Και πώς τολμάει, και αν μπορούσα εγώ εκείνη τη στιγμή θα του δείχνα, ή γιατί δεν μίλησα, πόσο ανίκανος είμαι. Και πάλι, άρα πάλι κάτι συμβολίζει όλα αυτά που συνέβησαν στη ζωή μου και τα οποία εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα τίποτα. Σιώπησα. Και έρχεται αυτός, αυτό ξανά, ναι, από την αρχή. Οπότε, για να το καταλάβουν οι άνθρωποι, κοιτάμε τι είναι επαναλαμβανόμενο, γεγονότα, καταστάσεις που είναι επαναλαμβανόμενες και μας προκαλούν ένα πολύ δύσκολο συνέστημα που δεν το δικαιολογεί το ερέθισμα. Οι κάλτσες, τα πιάτα, το ότι ο άλλος. Μην ξεχνάμε, Ανδριανή, ότι υπάρχουν άνθρωποι που από μια ερωτική απογοήτευση αυτοκτονούν. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η μετάφραση της πραγματικότητας είναι συγκεκριμένη για αυτόν τον άνθρωπο εκείνη, ναι, τη στιγμή. Ένας χωρισμός είναι ένας χωρισμός και είναι δύσκολο. Ο κάθε άνθρωπος τελείως διαφορετικά θα αντιδράσει σε αυτό. Και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια πολύ ακραία αντίδραση, η οποία όμως δικαιολογείται από το προσωπικό τους μεταφραστή. Και εκεί δεν αρκεί η βοήθεια των άλλων. Εκεί πρέπει να κάνεις μόνο σου δουλειά με τον εαυτό σου, σε κάθε περίπτωση. Ποιον άλλον, Ανδριανή, δεν είναι. Είμαστε ενήλικες. Δηλαδή, πραγματικά, είμαι ενήλικας. Εγώ έχω δίπλα μου εμένα. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι μόνιμα δίπλα μου, μαζί μου, να φουγκράζεται αυτό που χρειάζομαι. Να είναι χαρούμενο ή δυστυχισμένο να μου λύνει τα προβλήματα. Καλούμε να ενηλικιωθώ. Καλούμε να είμαι δίπλα μου. Ναι, όταν ήμουν μικρός, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μπορούσα να θυμώνω, να κλαίω ή να κλείνω μες στο δωμάτιό μου. Τώρα πια δεν είμαι ένα νύμπορο μικρό παιδάκι που δεν μπορώ να αντιδράσω ή δεν μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Και αυτό από μόνο του είναι δύσκολο. Και αυτό συζητήσετε με τον εαυτό σας. Σκεφτείτε, ωραία, φίλε, τι έχω να κάνω. Αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι. Δυστυχώς μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ναι. Δυστυχώς όχι. Και απ' την άλλη όμως ευτυχώς, γιατί αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω τη δύναμη. Εγώ ξέρω τι μου χρειάζεται. Δεν ξέρει το περιοδικό, ο ειδικός, ούτε ο ειδικός. Εγώ ξέρω τι χρειάζομαι. Γιατί και ο ειδικός συντονισμένος μαζί μου θα είναι. Αυτά είναι τα λεγόμενα extreme sports. Τη πραγματική ζωή. Τη εσωτερική ζωή. Τη εσωτερική ζωή, εκεί να δει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και σε εσά. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε πάλι εδώ στις 10. Φιλιά.